Πάμε λίγο σε πιο σοβαρές και σημαντικές αποκαλύψεις, στα σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν, διότι υπάρχουν συνωμοσίες οι οποίες παίζονται εκεί στον Αντένα, συνωμοσίες γύρω από το dancing. Συμβαίνουν σοβαρά πράγματα. Όπως λέει και η Βάνα, συμβαίνουν πράγματα μεταξύ της Ζέτας Μακρυπούλια και του Γιάννη του Λάτσιου. Και πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Εσύ τι έχεις καταλάβει τώρα? Υπάρχει κόντρα επί της ουσίας, δηλαδή στράβωσε ο Λάτσιος ή δεν στράβωσε? Όπως είδαμε την εικόνα, κάπως η κατάσταση ήταν λίγο στραβωμένη. Δηλαδή, ξέρεις, ξέφευγε λίγο από το παραδοσιακό του να πούμε ένα αστείο, να σου απαντήσω κτλ. Με την έννοια ότι το έχουν χειριστεί πάρα πολλές φορές μεταξύ τους, το ξέρουν. Αλλά εδώ ήταν, νομίζω, απροκάλυπτο ότι πήγανε στα όρια, φτάσανε στα όρια. Απλώς και οι δύο ξέρουν να συγκρατιούνται στα όρια. Εγώ αυτό κατάλαβα. Για κάποιο λόγο η κατάσταση έφτασε οριακά. Αυτό που μπορώ να ξέρω από πριν είναι ότι υπήρχε ένα παρασκήνιο μέχρι να φτάσει δηλαδή η Ζέτα, η οποία κινήθηκε πολύ σωστά και είναι τώρα στον dancing και είμαστε εδώ και συζητάμε όλοι και σχολιάζουμε. Υπήρχε ένα παρασκήνιο και υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι, πέριξ, ας πούμε, στον περίγυρο, οι οποίοι δεν θέλανε να είναι η Ζέτα στο dancing. Δεν θέλανε να είναι η Ζέτα. Αστειεύεσαι τώρα? Όχι, δεν αστειεύω, μιλάω πολύ σοβαρά. Δηλαδή, μέσα στο κανάλι υπήρχαν άνθρωποι που δεν θέλανε τη Ζέτα. Άκουσες το ότι λέω τώρα, μετράω τις κουβέντες μου. Α, λες τον περίγυρο Πέριξ, γενικός λες. Γενικός Πέριξ, που μπορεί να μην έχει να κάνει με τον Αντένα. Αλλά κοντά, Πέριξ, αλλά κοντά, θέλανε πολύ να είναι μια άλλη κοπέλα. Με άλλη παρουσίαση. Περιμέναν λοιπόν τη Ζέτα να δώσει ένα πάτημα. Και γι' αυτό όλες αυτές τις ιστορίες, οι αμοιβές και πηγαίνουν, ερχόντουσαν πληροφορίες για υπέροχα ποσά κτλ. Που στην πραγματικότητα, όσο είμαι σε θέση να ξέρω, δεν υπήρξαν παζάρια φέτος στον Αντένα. Με την έννοια ότι όλοι συμφωνήσανε, παιδιά, πάμε να κάνουμε τη δουλειά, να μας βλέπει ο κόσμος, να βλέπει και κάτι ωραίο ελληνικό, όχι μόνο τουρκικά, όλοι να δουλέψουμε με τα μισά λεφτά ή με τίποτα. Και σε αυτό το πρόβλημα είμαι σίγουρος ότι ήταν και η Ζέτα και σαν άνθρωπος κιόλας, επειδή είναι και πάρα πολύ έξυπνη. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις. Κοίταξε, δεν εκπλήσωμαι, γιατί όταν κάποιος αυτή τη στιγμή, κατά την γνώμη μου, η Ζέτα Μακρυπούλια είναι ό,τι πιο λαμπερό, ό,τι πιο εντυπωσιακό και λαμπερό μπορεί να έχει ένα τέτοιο σοου. Δηλαδή βγαίνει η Ζέτα και μέχρι να συνηθίσει την ομορφιά της στην οθόνη, περνάει αρκετή ώρα. Αρκετή ώρα. Δηλαδή, περίπου εγώ συνήθισα την ομορφιά της γυναίκας αυτής μετά, ας πούμε, το πρώτο ημίωρο του dancing, μέχρι να τη δω, να τη χορτάσω. Λοιπόν, αλλά εγώ την θυμήθηκα αμέσως. Μπορώ να καταλάβω, λοιπόν, γιατί έχουμε ζήσει αυτό το χώρο και εσύ και εγώ πολλά χρόνια και τον έχουμε φάει με το κουτάλι, έτσι. Μπορώ να καταλάβω τι παιχνίδια μπορεί να παίζονται σε τέτοιες περιπτώσεις, λοιπόν, και πώς κάποια καλά παιδάκια, εντός εισαγωγικών, μπορεί να πριονίζουν τη Ζέτα και την κάθε Ζέτα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ειδικά είναι όταν κάποιος ισχυροποιείται πολύ, δηλαδή όταν κάποια γίνεται πολύ star και ανεβαίνει και έχει προτάσεις κλπ, τότε υπάρχουν και πολλοί που θέλουν αυτό που είπες νωρίτερα, να μην είναι, ας πούμε, η Ζέτα. Ψάχνανε λοιπόν, μπορώ να πω, να δημιουργήσουν μια κατάσταση, να φτιάξουν ένα κλίμα, να δώσουν μια αφορμή, ώστε να χαλάσει αυτή η δουλειά. Η Ζέτα, εκτός από λαμπερή εμφάνιση που είπες, έχει και ένα λαμπερό μυαλό, πιστεύω. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαία η θέση την οποία κατέχει. Mm-hmm. Το κατάλαβε λοιπόν ότι πάνε να τη συστήσουν. Δεν μπήκε ποτέ σε έννοια παζαριού για χρήματα, και αυτό μπορώ να το πω σχεδόν κατηγορηματικά. Και έτσι κατάφερε και έγινε το dancing αυτό που είναι, διότι πραγματικά δεν νομίζω ότι άλλη παρουσιάστρια θα μπορούσε να χειριστεί, για παράδειγμα, το Λάτσιο. Γιατί εδώ χρειάστηκε ένα ειδικό βάρος, έτσι. Σκέψω ότι έχει απέναντί της. Απ' τη μία το Λάτσιο, ειδική σχέση. Έχει την Κάτια Δαδουλάκη, ειδικό βάρος. Mm-hmm. Έχει τον Κωστάλα, επίσης μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Δεν είναι αυτό, δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας, πόσο μάλλον κάποια χθεσινή, ξέρεις, που μόλις έμαθε τη δουλειά. Mm-hmm. Άρα, εσύ, οι πληροφορίες σου λένε ότι δεν παζάρεψε ποτέ η Ζέτα λεφτά με τον Αντένα. Δεν έγιναν τέτοια πράγματα. Δεν έγιναν πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολύ έξυπνη για να κάτσει να πει αν θα είναι 5 ή θα είναι 10 ή θα είναι 2. Όλα αυτά κυκλοφορούν. Ξέρουν ότι οι σταθμοί δίνουν τα στοιχειώδη αυτή τη στιγμή μόνο και μόνο για να βγει ένα σόου που κανονικά, αν τα βάλεις κάτω λογιστικά, δεν βγαίνει. Απλώς ο Αντένα επιμένει να κάνει αυτές τις ελληνικές παραγωγές. Δόξα τω Θεώ, γιατί δεν θα αντέχαμε να βλέπαμε και τουρκικό dancing.
Το σκέφτασα να βλέπαμε τρούκι κοντά σου τώρα και να λέγαμε ποιε φορέ πιο καλά. Ναι, δεν θα δέχαμε. Όλοι ξέρουν δηλαδή πού είναι τα λεφτά και είναι η χρονιά νομίζω που άνθρωποι όπως η Ζέτα έχουν το μυαλό να συνειδητοποιήσουν που είναι η σειρά σου να προσφέρει στον κόσμο. Ο κόσμος τόσα χρόνια προσέφερε, έδωσε, γιατί από τα λεφτά του κόσμου, από τη διαφήμιση και τα λοιπά, αμείβονται και όλοι οι άνθρωποι της τηλεόρασης. Mm-hmm. Τώρα είναι η ώρα να του επιστρέψεις. Τι να κάνουμε, λεφτά δεν υπάρχουν. Όποιος θέλει δουλεύει δωρεάν, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ξέρεις πόσο στοιχίζει ένα επεισόδιο του Dancing? Εγώ έχω ακούσει δύο εκφορές. Η μία είναι ότι στοιχίζει 50.000 ευρώ και η άλλη ότι στοιχίζει 70.000, 70 με 80. Εσύ δεν ξέρεις... με νοιάζει γιατί ούτε θα τα πληρώσω ούτε θα τα πάρω. Εντάξει, σε επίπεδο τηλεοπτικού ρεπορτάζ έχει ένα ενδιαφέρον για το δεν, πόσο... Δεν έχω ιδέα, αλλά είμαι σίγουρος ότι όσο και να στοιχίζει, αυτά δεν είναι λεφτά για να μπερδεύεται ο κόσμος που μπορεί να πηγαίνουν στη Ζέτα ή σε έναν άνθρωπο ή σε έναν συντελεστή ή σε έναν κριτή. Προς Θεού, χρειάζεται. Είναι λεφτά που πηγαίνουν για μια παραγωγή, ξέρεις. Και μέσα από αυτό πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος βρίσκει δουλειά, ενώ τη δουλειά του την είχε χάσει. Ξεκινώντας από τους τεχνικούς, από τους σοντιστές, από την παραγωγή, το ένα το άλλο. Δηλαδή είναι μια βιομηχανία, η τηλεόραση, που η ζωή κινδυνεύει να την κάνει βιοτεχνία. Λοιπόν, όλοι μαζί να βοηθήσουμε.